Σας καλωσορίζω επίσημα στο πρώτο vlog αυτού του καναλιού. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει και τα πράγματά μου και έχω βαφτεί. Θα πάμε με το φίλο μου στο χωριό, στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαι από εκεί. Συγκεκριμένα από το Χορτερό Σερών, αλλά αυτό είναι ένα χωριό το οποίο μάλλον δεν το ξέρει κανένας. Και σκέφτηκα να σας πάρω μαζί μου. Ό,τι και να κάνω, θα τραβήξω κάποια πλάνα και ελπίζω να βγει καλό και να μην σας απογοητεύσω. Στους 140 βαθμούς, είναι απόγευμα και αποφάσισαμε να κατέβουμε κάτω στην κοιλάδα να πιούμε καφέ. Θα σας δείξω εικόνες από εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Όσοι έχετε έρθει σίγουρα θα ξέρετε. Το οποίο είναι ανοιχτό. Παλιά είχε και αυτά εδώ πέρα ανοιχτά όλα. Εδώ κάμεραμάν θα κάνει μια λήψη. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν κάποτε ανοιχτά και είχε πάρα πολύ ωραία ζωή. Αλλά για κάποιο λόγο κλείσανε και έχει μείνει τώρα μόνο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο μέσα. Και θα σας δείξω και από μέσα τι γίνεται. Θα πάμε εδώ πέρα να πιούμε ένα καφέ. Είμαι στο μπάνιο, ετοιμάζομαι σιγά σιγά, θα βαφτώ λίγο ελαφριά γιατί θα πάμε σήμερα για υπασία και είναι κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω και αποφάσισα, μια που είμαι στο χωριό, να το αξιοποιήσω όσο μπορώ περισσότερο. Εχθές μετά το καφέ πήγαμε μια βόλτα στη γιαγιά μου και δεν πήρα την κάμερα μαζί μου, δεν ήθελα. Ήταν γενικά, πέρασα κάποιες οικογενειακές στιγμές και μετά γυρίσαμε, ήμασταν τόσο κουρασμένοι και πέσαμε σαν ξέρει και κοιμηθήκαμε, οπότε δεν έγραψα κάτι από τη χθεσινή ημέρα επιπλέον. Θέλω επίσης να σας πω ότι στο προηγούμενο μου haul σας είχα δείξει αυτό εδώ πέρα το πινέλο από τα H&M και το δοκίμασα κάποιες μέρες που το χρησιμοποιώ και έχει γίνει αιμονή μου. Απλώνει πάρα πολύ ωραίο το foundation, δεν αφήνει καθόλου γραμμές, αφήνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Δεν περίμενα να σας πω την αλήθεια να μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ και τα σφουγγαράκια πιο πολύ, αλλά ναι, σαν αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ. Σας το προτείνω να πάτε να το πάρετε οπωσδήποτε. Οπότε τώρα θα βαφτώ λίγο έτσι χαλαρά. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη μία ώρα. Θα κάνουμε μία τεράστια δρομή στο μονοπάτι και θα σας πάρω μαζί μου. Και θέλω να σας πω ότι η μεγάλη διαδρομή είναι 15 ευρώ το άτομο, η μικρή διαδρομή που είναι 20 λεπτά είναι 7 ευρώ το άτομο. Και είμαστε εδώ πέρα και περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
Καλημέρα. Καλής. Μπήκαμε στα μάξι, ήταν καταπληκτική εμπειρία, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, κάναμε μια τεράστια διαδρομή, πήραμε τη μεγάλη διαδρομή, είχε φαράγγια, είχε καταπληκτικά φυτά, τοπία, δέντρα κτλ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, τα άλογα ήταν πολύ ήσυχα και πάρα πολύ χειρίσιμα γενικά, ένιωθα σαν να ύπευα ανέκαθεν δηλαδή, ύπευα, ήταν πάρα πολύ ωραία σαν εμπειρία και παιδιά τόσο οξυγόνο και τόση φύση, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει καλύτερο. Πραγματικά έρχεσαι εδώ και ξεχνάς όλα τα προβλήματα, όλες τις στεναχώριες, όλα αυτά που σε απασχολούν, έρχεσαι εδώ και απλά τα ξεχνάς, εξαφανίζονται με τη μία. Και τα άλογα είναι πραγματικά απίστευτα πλάσματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σίγουρα θα ξαναρθώ και θα το ξανακάνω. Τώρα σκεφτόμαστε να πάμε μια βόλτα στη λίμνη Κερκίνη, να πιούμε και ένα καφέ, οπότε θα σας δείξω και εκεί 2-3 πράγματα. Στη λίμνη Κερκίνη έχω πάει πάρα πολλές φορές ούτως ή άλλως, οπότε ναι. Γυρίσαμε σπίτι, πέρασα από το γάλβα, το ζωνοπλαστείο και πήρα αυτά εδώ τα γλυκά. Αυτό είναι η λίλα και αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Είναι το λουμπάκι με επικάλυψη μαύρου σοκολάτας και όταν είναι κρύα είναι όνειρο. Λοιπόν, θα καθίσω να τα χτυπήσω αλίπητα, να του δώσω να καταλάβει γιατί είναι διακοπές, οπότε δεν με πειράζει καθόλου να βάλω και 2-3 κιλάκια, αξίζει. Και εμείς λογικά θα τα πούμε αύριο. Φιλάκι. Αρχικά να σας πω ότι χθες πραγματικά δεν άνοιξα καθόλου την κάμερα. Με το που σηκώθηκα το πρωί είχα τόση ανάγκη απλά να μην κάνω τίποτα.
Οπότε αυτό που έγινε στην ουσία είναι να κάθομαι στον καναπέ, να βλέπω όλη την ημέρα National Geographic και διάφορα άλλα τέτοια βιντεάκια στο Nova σχετικά με τα ζώα και την άγρια φύση κτλ. Ήταν πάρα πολύ υποκοδομητική η ημέρα μου χθες. Μπορεί να μην έκανα τίποτα, αλλά έμαθα διάφορα πράγματα, τα οποία λογικά δεν θα με χρησιμεύσουν ποτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, όσο εμπλουτίζεις το νου σου είναι καλό. Τέλος πάντων, οπότε ναι, τώρα είναι η δεύτερη μέρα στη σειρά, οπότε είναι το μεθαύριο, όχι το αύριο για εσάς. Πάμε μια βόλτα στη Βουλγαρία να πάρουμε καφέ, να πιούμε ένα καφέ και να φάμε, να κάνουμε μια βόλτα και μετά θα φύγουμε κατευθείαν για Θεσσαλονίκη. Οπότε, ναι. Έχει πάνθινες τιμές. Ας πούμε το Matte Fit Me από την Maybelline το έχει 10,35, δηλαδή 5 ευρώ. Έχει απίστευτα ωραία πράγματα. Θα πάρω μερικά πραγματάκια, δεν θα αντέξω μου φαίνεται. Και έχει και ρίμε London, το οποίο ας πούμε στα 14,55 το αυτό εδώ πέρα, το πήρα, βγαίνει σε ευρώ γύρω στα... Πες λίγο, πώς κάνεις? 7 ευρώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομικά. Πήγαμε για καλλιτικά από ό,τι είδατε, πήγαμε μια βόλτα έτσι λίγο στα μαγαζιά εκεί πέρα. Ήμασταν στο Πετρίτσι, έτσι λέγεται η πόλη που πήγαμε. Είναι πάρα πολύ κοντά στο Σιδηρόκαστρο, οπότε δεν ήταν τίποτα, ήταν σαν να πήγαινες στο κέντρο για καφέ ας πούμε, κάπως έτσι μου φάνηκε η διαδρομή. Πήγαμε μια βόλτα εκεί στο κατάστημα καλλιτικών, είχε πάμφθινα πράγματα, θα σας δείξω τι αγόρασα και πόσα τα πήρα. Μετά πήγα μια βόλτα στο καζίνο που είδατε, αλλά δεν πήρα άλλες λήψεις γιατί δεν επιτρέπονται κάμερες μέσα στο χώρο εννοείται. Κάθισαμε λίγο και σκοτώσαμε την ώρα μας και μετά πήγαμε να φάμε εκεί στα σύνορα κτλ. Και τώρα γυρίσαμε και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένοι και από τη ζέστη. Τέλος πάντων, σε λίγο θα αρχίσουμε να πακετάρουμε και θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας πω τι πήρα γρήγορα. Λοιπόν, πήρα δύο foundation. Το πρώτο που πήρα είναι από Rimmel London, το Match Perfection. Το πήρα στην απόχρωση 100 Ivory. Είναι αυτό εδώ. Πήρα και ένα δεύτερο foundation, το Fit Me από Maybelline, το Matte & Poreless, το οποίο το πήρα στην απόχρωση 110. Πήρα στη συνέχεια μία μάσκαρα από Maybelline, την Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Αυτή εδώ νομίζω κάπου την είδα και την είχα λιγουρευτεί, οπότε αποφάσισα να την αγοράσω. Έπειτα πήρα αυτή την παλέτα, πώς το λένε, αυτή την παλέτα με τους κορέκτορες από την Catrice. Γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα, σας έδειξα πάρα πολύ λίγα για να μην μου κάνουν παρατήρηση ότι τραβάω βίντεο μέσα στο μαγαζί. Πήρα λοιπόν αυτούς τους κορέκτορες. Πήρα ένα ροδόνερο σε συνδυασμό με μισελέρ, το οποίο είναι σε σπρέι και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και με τη συσκευασία. Αυτό είναι βουλγάρικο, δεν είναι όπως τα άλλα που είναι, τα βρίσκεις ας πούμε και στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο και άμα είναι ωραίο είναι νομίζω γύρω στα 1,5-2 ευρώ βγαίνει, σε ευρώ δηλαδή, οπότε ναι. Πήρα ένα κοσμητικό με αγγούρι, το οποίο το είδα, αυτό έβγαινε γύρω στο 1,5 ευρώ επίσης. Και τέλος πήρα από Nivea το Anti Blemish 3-in-1 Cleanser, γιατί μου είχε τελειώσει το δικό μου το καθαριστικό. Λοιπόν, όλα αυτά στο σύνολο σε ευρώ μου βγήκαν 28 ευρώ. Ναι,
28 ευρώ. Δεν πήρα άλλα γιατί δεν είχα χρήματα να ξοδεύω. Αν το ήξερα ότι θα είναι τόσο φθηνά, θα είχα κάνει τα κουμάντα μου και θα είχα πολλά περισσότερα χρήματα να πάω να επενδύσω εδώ, ας πούμε, γιατί πραγματικά τα περισσότερα ήταν κάτω από την μισή τιμή που βρίσκουμε, ας πούμε, σε αντίστοιχα Honda Center στην Ελλάδα κτλ. Οπότε ναι, σίγουρα όμως σε μελλοντική μου εξόρμηση στο χωριό θα πω ότι η μαμά μου να πεταχτούμε άλλη μια φορά, να πάω να πάρω ό,τι μου λείπει και ό,τι χρειάζομαι, ειδικά σε αυτά το τύπου τα καθαριστικά και τις ενυδατικές τις κρέμες. Οι τιμές είναι πραγματικά συναγωνιστές, προφανώς έχουν άλλη φορολογία κτλ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γενικά από τις αγορές μου, ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω, οπότε τώρα θα αρχίσω να συμμαζεύω λίγο το δωμάτιο γιατί είναι χάλια. Θα μαζέψουμε τα πράγματά μας και θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπως έτσι λέω να το κλείσω αυτό το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε, να με συγχωρέσετε άμα ήταν λίγο... λίγο έως πολύ ερασιτεχνικό από όσα έχετε συνηθίσει. Είναι το πρώτο μου vlog, ελπίζω να βγει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Αφήστε μου κάτω σχόλιο να μου πείτε πώς σας φάνηκε και άμα θέλετε γενικά και άλλα τέτοιου είδους vlog, όποτε ευκαιρό ή πάω κάπου να σας παίρνω μαζί μου. Αυτά λοιπόν, άμα σας αρέσει το βίντεο κάντε του ένα like και δώστε του λίγη αγάπη, θα με βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρω τι κάνω και καλά αυτό που έκανα τέλος πάντων. Αυτά από μένα, να περνάτε τέλεια, μέχρι την επόμενη φορά, φιλά και πολλά.